Λοιπόν, θα δούμε τώρα ένα συγκλονιστικό, ολόφρεσκο, λαμπερό μακιγιάζ. Λαμπερό πολύ. Τι κάνετε, κυρία Μπουντούρη μας. Καλά είμαστε. Χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά και καλά. Λοιπόν, θα μας αναλύσεις λίγο το make-up. Απλώς θέλω να πω το διαγωνισμό ένα λεπτάκι. 10.000 ευρώ την Παρασκευή. Μεθαύριο Παρασκευή παίρνετε το 10.000. Προσέξτε, έτσι τελειώνει, κορυφώνεται, γιγαντώνεται ο διαγωνισμός και τα σκουλαρίκια που φορώ, πογονάτος, λευκό, χρυσομπριγιάν, μαργαριτάρια, αυτά που θα δώσετε στην κόρη, θα δώσετε στην εγγονή, πάει από γενιά σε γενιά αυτό το κόσμημα. 90, 11, 51, 51, 51, 1.600 ευρώ έχουν τα σκουλαρίκια μου, γιατί πρέπει να στολίσετε τα υπέροχα αυτάκια σας, αγαπημένες μου. Λοιπόν, κυρία Μπερέκου, για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, η φανταστική μας Ράνια Μπουντούρη που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη θα μας δείξει ένα super fresh ανοιξιάτικο make-up, το οποίο Ράνια έχει αυτή τη λεπτομέρεια στα χείλη που θα σας απογειώσει την εμφάνιση, γιατί έχει όμπρε χείλη. Έχουμε μάθει για τα όμπρε μαλλιά. Τα σκούρα και τα λιτά μαζί, θα τα μπλέξουμε, θα τα δούμε όλα τώρα. Και θα πηγαίνει από σκούρο σε πιο ανοιχτό. Και όλα τα υπόλοιπα πολύ φυσικά, πολύ μεταλλικά και γήινα. Ωραία. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τις παλέτες μας, ό,τι έχουμε στο σπίτι και ό,τι καινούριο θέλουμε να αποκτήσουμε και θα κρύψουμε όλα τα σκούρα μας χρώματα. Εδώ βλέπετε, κάθε παλέτα έχει και σκούρες αποχρώσεις. Εμείς θα τα κρύψουμε, θα χρησιμοποιήσουμε τα πιο ανοιξιάτικα και θα ξεκινήσουμε με αρκετό φως μέσα στην εσωτερική γωνία των ματιών. Μία μπέζ σκιά ή βουάρ, οτιδήποτε έχετε, που όλες έχετε στο SSR σας, μία τέτοια απόχρωση. Λίγο ελάχιστα κάτω από το φρύδι, τίποτα μεταλλικό. Θα βάλουμε στα μάτια μεταλλικά στοιχεία, τίποτα όμως κάτω από το φρύδι. Το φρύδι εντελώς φυσικό. Για ποιο λόγο? Για να μην έχουμε σε πολλά σημεία και να φαίνεται ότι είναι πιο φυσικό. Θέλουμε το αποτέλεσμα. Θέλουμε να το κάνουμε και πιο φρέσκο. Μετά, πριν συνεχίσω σε μία σκιά σκόνη, μία καφέ ανοιχτή σκιά, εδώ στο κινητό βλέφαρο, στο χρώμα της άμμου και λίγο πιο σκούρη, τα μποναριστά, απαλά, αμέσως δίνει μία ιδιαίτερη λάμψη. Αυτό είναι και το λεγόμενο μακιγιάζ Jennifer Lopez που έχουμε πει και άλλες φορές. Το glow, το γυαλιστερό. Που ό,τι και να γίνει, 10 να πάνε στο red carpet. Πάντα η Jennifer Lopez βγαίνει πρώτη στα πόλη στο κοινό. Ναι, αλλά ασχολείται και παραπάνω make-up. Από όλες, πιστεύω. Πάντα η Jennifer Lopez. Για ψάξτε εκεί στο control να βρείτε και μια Lopez να δούμε το ανοιξιάτικο make-up. Λοιπόν, της μια Lopez. Σκιά σκόνη σε καφέ αγαπημένη χρυσή μπρονζέ απόχρωση. Ακριβώς από πάνω για να δώσουμε αυτή τη γυαλάδα εδώ στο μάτι. Ταιριάζει σε όλα τα σχήματα ματιού, και ανοιχτά και μικρά και πιο μεγάλα μάτια, μη φοβάστε να το κάνετε αυτό. Και ιδίως αν έχετε ανοιχτό χρώμα μάτια, καλή ώρα. Τα τονίζει ακόμα παραπάνω, τα κάνει να φαίνονται γατήσια όλα τα καφέ και τα γκρι τα χρώματα, το ξέρουμε αυτό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που όλο αυτό έχει αλλάξει με τις τάσεις και τα μάτια δεν είναι πάρα πολύ σκούρα πια και τα αφήνουμε φυσικά και αφήνουμε το παιχνίδι στα χείλη. Είναι κάτι που οι Γαλλίδες κάνουν πάρα πολύ. Στην Ελλάδα δεν το τολμούσαμε ιδιαίτερα μέχρι πρότινος, αλλά τα τελευταία 1-2 χρόνια τα βάφουμε και τα χείλη μας έντονα. Και πριν προχωρήσω να τελειώσω με τα μάτια, θα δούμε κάτι περίεργο με τη μάσκαρα. Θα βάλουμε πούδρα λάμψη στα ζυγωματικά. Ρανιά, να δείξουμε λίγο ακριβώς που μπαίνει η πούδρα λάμψης, γιατί αν κάνεις κάτι λάθος με την πούδρα λάμψης, μετά μοιάζεις αντί για σεξι, αποτέλεσμα, υδρωμένη σεξι, και δεν το θέλουμε. Ακριβώς πάνω από τα ζυγωματικά, ακριβώς στο κόκαλο. Δηλαδή, όχι εκεί που μπαίνει το ρούζ, όχι εκεί που γίνονται φωτοσκιάσεις. Πάνω στο κόκαλο, με ένα λεπτό σχετικά πινέλο, για να μην απλωθεί πάρα πολύ. Οπότε, όσο πιο μικρά τα πινέλα, τόσο μεγαλύτερη λεπτομέρεια κάνουμε στο μακιγιάζ. Και το καταλαβαίνουμε το κόκαλό μας που είναι το πρόσωπο μας. Πιάνουμε το πρόσωπό μας, το εντοπίζουμε και τοποθετούμε ακριβώς πάνω σε εκείνο το σημείο. Μέχρι πού πρέπει να σταματήσει η λάμψη? Λοιπόν, σε ποιο σημείο δηλαδή πρέπει να σταματήσουμε για να ξεκινάει σωστό? Περίπου από εκεί, στη μέση του ματιού. Ξεκινάει και τελειώνει πίσω προς τους κροτάφους, εδώ που έχουμε το έντονο το κόκαλο καθένα, σε αυτό εδώ το σημείο. Πολύ ωραίο τύπο. Άρα, παίρνετε ένα καθρέφτη, κοιτάτε ευθεία, βλέπετε που είναι η κόρη του ματιού σας και από εκεί το σημείο, από εκείνο το σημείο και προς τα έξω βάζετε τη λάμψη σας. Μάλιστα. Ακριβώς. Το πόσο έντονο θέλω να το κάνουμε έχει να κάνει με την απόχρωση που έχουμε επιλέξει. Η μάσκαρα εννοείται αυτά τα λούκ. Σε τι βοηθάει αυτή η λάμψη? Φως καταρχήν στο πρόσωπο και φωτίζει τα μάτια. Φωτίζει τα μάτια και γενικότερα το δέρμα. Φαίνεται πιο ωραίο το δέρμα, πιο λαμπερό. Οι γυναίκες δεν έχουν και χρόνο για πολλές περιποίησεις εσωτερικές του δέρματος και αυτά που κάνανε παλιά. Οπότε τώρα λίγο με πιο
εφέ στο μακιγιάζ, έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Βεβαίως να πούμε ότι όταν είμαστε πάρα πολύ στρογγυλοπρόσωπες ή έχουμε πάρα πολλά μαγουλάκια, επειδή οι λάμψεις αυτές αντανακλούν το φως και κάνουν όγκους, καλό είναι να τις αποφεύγουμε και να χρησιμοποιούμε ροδαλά χρώματα, ρούζ ροζ και τέτοιες αποφεύγουμε. Και κοψίματα εκεί. Και πάλι, αν τα περιορίσουν λίγο και δεν βάλουν πάρα πολύ, νομίζω ότι και όλα τα κορίτσια μπορούν να απολαύσουν έτσι μια πιο σεξι μεταλλική εμφάνιση. Εντάξει. Τατιάνα, ετοιμάσου. Τι είναι αυτό, λοιπόν. Μαγικό εργαλείο. Τι είναι αυτό. Με ρωτούσε πριν η κυρία Μπερέκο εδώ τι είναι αυτό, το είδε μέσα στο νεσεσέρ μου. Έχει θερμότητα, γυρνάει τις βλεφαρίδες. Θερμότητα έχει. Πώς έχουμε την περάσα και κάνουμε πιστολάκι. Μαλλιά. Πολλές γυναίκες δεν έχουν βλεφαρίδες που κοιτάνε κατά κάτω. Ναι. Εμείς πρέπει να τις γυρίσουμε. Είναι σαν πιστολάκι βλεφαρίδων. Ας το καλό. Ναι. Με μπαταρία λειτουργεί. Ναι. Και δεν ενοχλεί τις βλεφαρίδες, δεν τις καίει. Και δεν κάνει και θόρυβο. Θόρυβο δεν κάνει, αποτέλεσμα κάνει. Δεν το ξυπνάς κιόλας την ώρα που βάδεσαι. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οπότε αφού έχουμε βάλει τη μάσκαρά μας, λειτουργεί πάρα πολύ καλά να έχουμε βάλει μάσκαρα, γιατί θερμαίνει και τη μάσκαρα. Α, πρώτα βάζουμε μάσκαρα. Εντάξει, νομίζω αυτό το gadget πρέπει να είναι στο top 5 το πιο περίεργο gadget που έχω δει και... Εντάξει, Ράνια, είναι μεγάλο πρόβλημα πολλές φορές. Γιατί έχουμε έχουμε πρόβλημα. Βεβαίως. Πολλές φορές έχουμε μακριά βλεφαρίδα, αλλά δεν είναι γυριστή, οπότε... Να. Το ψαλιδάκι είναι επίπονο. Το βάζουμε, εισχωρεί μέσα στις βλεφαρίδες. Εσύ δεν νιώθεις κάτι τη στιγμή που το βάζεις. Όχι, με ελάχιστη θερμότητα και είναι όσο πρέπει για την ευαίσθητη περιοχή των ματιών. Έχει γίνει επιστήμη το make-up, έτσι. Μα τι. Είναι απλή ιστορία. Μα άκου τώρα, μπιστολάκι βλεφαρίδων. Που το βάζει τη λεφαρίδα και γυρίζει προς τα πάνω. Και εμείς εδώ πέρα στη σειρά δεν είμαστε απλές beauty editor και make-up artist και τέτοια. Νατάσα Μπερέκου, πάντα ψάχνει τα πιο περίεργα. Μπερέκου να κάνει beauty, τον beauty επιστήμον, δεν με είναι beauty editor. Με τη βοήθεια της Ράνιας Μπουντούρη πάντα. Λοιπόν, να πάμε στο... να επιλέξουμε στα χείλη. Θα επιλέξουμε ένα μολύβι, θα κάνουμε περίγραμμα, όσο σκούρο μην το φοβηθούμε, γύρω-γύρω. Πού τα βρίσκετε όλα αυτά, κυρία Μπουντούρη μας? Πάτε στο εξωτερικό εκεί και τα ψάχνετε και σαρώνετε από εδώ και από εκεί. Πάμε στο εξωτερικό για δουλειά, μας βέβαια. Μας τα φέρνετε εδώ στην Ελλάδα, κυρία Μπουντούρη μας. Ψάχνουμε, ψάχνουμε, γιατί είμαστε ανήσυχοι. Καλά κάνετε, για να έχουμε και εμείς να γράφουμε. Σε λίγο θα βγουν και τα τέιπ που βάζουμε στο μάτι και να σηκώνετε το βλέφαρο. Το ξέρετε αυτό, το εξωτερικό. Να σηκώνετε το βλέφαρο. Μπαίνει εδώ ειδικό τέιπ μέσα στο μάτι, γιατί δεν έχουν όλες χρήματα να κάνουν επεμβάσεις. Μπότοξ, πλάκα κάνεις τώρα. Όχι. Στο Instagram γίνεται χαμός. Πού θα το δείξουμε αυτό ακριβώς πρώτα? Θα βρούμε όμως μια κυρία άνω των 45-50 χρονών που έχει το πρόβλημα. Γιατί ένα νεότερο κορίτσι δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Τατιάνα, τι συνέβη, ελπίζω τι να μην έχουμε τώρα. Βλεφαρόπτωση. Η νεότερη. Αδυπνίξατε. Τι έπατε. Λίγο νεράκι. Έλα εδώ. Λοιπόν, και θα φέρουμε τα tapes αυτά. Πότε θα τα φέρετε, κύριε Μπουντούρη, αυτά τα tapes? Σε λίγο καιρό. Σηκώνω το μάτι ψηλά. Εμάς δεν μας αφορούν, αλλά να ρωτήσω κάτι. Αν έχει πέφτει και λίγο το μάτι σου από μόνο του, δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις έτσι? Μπορείς. Δηλαδή εντάξει. Καλή σε λίγο. Δηλαδή και για εμάς τα νεούδια που είμαστε τύπου. Δεν φαίνεται, μπαίνει ακριβώς με στην κόγχη. Είναι πάρα πολύ λεπτό, δεν το καταλαβαίνει κανείς, δεν το βλέπει κανείς. Είναι σαν tape άξιλο, tape που μπαίνει εδώ. Είναι ειδικό, γίνεται ένα με το δέρμα. Εδώ στο πλάι. Μέσα στην κόγχη. Οπότε πατάει όλο αυτό το σημείο. Ας το καλό. Ακριβώς. Γιατί νομίζω ότι με την κρίση έχουν επινοηθεί όλα αυτά, για πιο οικονομικές λύσεις. Είναι και αδιάβροχο, κάνεις και πάνω στην θάλασσα. Ακριβώς. Για να μην πεις στο μάτι, δεν θα πω πεις, ξέρεις. Αλήθεια. Ναι, όμως, αν νοικοκλίνεις δεν υπάρχει θέμα, μα έχεις βγει ένα ρομαντικό ραντεβού. Κανένα. Μου και είστε τόσο κοντά με τον άλλο και ανοικοκλίνεις. Το βάζεις και το ξεχνάς, ούτε εσύ ο ίδιος δεν το θυμάσαι. Α, ωραία. Λοιπόν, καφέ επίσης, κραγιόν στην άκρη. Περιμένω αυτό το τεπ, κυρία Μπουντούρη μας. Εσείς δεν το έχετε ανάγκη, θα το δείξουμε στην εκπομπή σας. Πότε το φέρετε? Σε λίγες μέρες. Σε λίγες μέρες εδώ, Ρανιά, μην ξεχαστείς. Να μας στείλετε να δοκιμάσουμε να δούμε πόσο αποτελεσματικό είναι. Δεν θα το καταλάβει κανείς. Λοιπόν, και τώρα που έχουμε κάνει γύρω-γύρω πιο σκούρα τα χείλη. Τι θα δείξουμε σήμερα, Νατάς? Πολύ ανοιχτό χρώμα. Α, μόνο στο κέντρο του κάτω χείλη και του άλλου. Στο κέντρο και θα το σβήσουμε γύρω-γύρω. Ωραίο είναι αυτό. Mm. Αυτό είναι να σελοτέψεις τα μάτια και έφυγες. Α, τι ωραία που έγιναν τα χείλη έτσι. Σαν ζωγραφιά είναι.
Γίνονται, φαίνονται πιο χυμώδη, έτσι. Είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο γίνεται το όμπρε, γιατί στη μέση έχουμε το φως, οπότε τα δείχνουμε πιο φωτεινά. Με ό,τι χρώμα έχουμε, μπορούμε ένα κόκκινο, ένα πορτοκαλί, ένα ροζ, ένα φούξια, δηλαδή να είναι αντίθετες λίγο πιο ανοιχτές οι αποχρώσεις, μία σκούρη και μία ανοιχτή. Άρα σκούρο μολύβι, γύρω-γύρω, mm-hmm. Πιο ανοιχτό lip gloss στο κέντρο και σβήνεις προς τα έξω. Ακριβώς. Και έκανες το όμπρο. Λύσαξα με το σιλοτέιπ και έχασα κομμάτι. Αυτό εδώ πέρα που μπήκε ακριβώς, μπήκε εδώ στα μάγουλα. Μπήκε στα μάγουλα, μπορούμε να βάλουμε και λίγο ακόμα, γιατί πάντα μας αρέσουνε. Πού έβαλες, γιατί είναι ακριβώς πολύ ωραία τα μάγουλά της. Κάτω από το κόκαλο. Και έσβησες με ρούζ. Λίγο ελάχιστο πάνω, θα δείξω και το ρούζ, γιατί μάλλον μιλούσαμε εκείνη την ώρα. Ακριβώς από κάτω. Και το ρούζ θα μπει ακριβώς από πάνω. Ακριβώς πάνω στα μήλα μπαίνει το εδώ, στα ζυγωματικά, εδώ που χαμογελάμε. Δεν το απλώνουμε, γιατί το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι γυναίκες είναι με το ρούζ. Βλέπεις το ρούζ πολύ προβληματικό τοποθετημένο. Το χρησιμοποιούν πολλές φορές σαν τερακότα το ρούζ για να κάνουν και κοψίματα, το οποίο είναι άλλο τεράστιο λάθος. Άλλο να ακριβώς μια δροσερή πάνω στα όψη. Πάρα πολύ ωραίο make-up είναι αυτό. Είναι δροσερό, είναι φρέσκο. Είναι και με λίγα προϊόντα, δεν θέλει πάρα πολλά. Όλοι έχουμε μια υγιεινή σκιά, δύο κραγιόν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Που ήρθατε από τη Θεσσαλονίκη, ειδικά για μας, κυρία Μπουτούρη. Μας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε την Ατάσα Πιντερέκου. Εμείς ευχαριστούμε. Θα ξανάρθουμε. Ευχαριστούμε το πανέμορφο μοντέλο μας. 90 11 51.